Εκπλήσωμαι για την επίθεση του κυρίου Υπουργού, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, απέναντι στο ΚΚΕ. Και μάλιστα χωρίς επιχειρήματα. Εμείς ήμασταν συγκεκριμένοι. Είπαμε ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Κουβέιτ εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων. Δεν το αμφισβήτησε. Λέμε ότι και η σημερινή κυβέρνηση, πέρα από αυτού του είδους τις συμφωνίες, έχει κάνει και μια σειρά άλλες δράσεις. Τις περισσότερες τις ανέφερε, τις έχω πει και εγώ στην ομιλία μου, για να διευκολύνει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ούτε αυτό το αμφισβήτησε. Και κάνει επίθεση στο ΚΚΕ χωρίς ένα επιχείρημα. Το μόνο που είπε είναι αν οι σοσιαλιστικές χώρες κάποτε είχαν τέτοιου είδους σχέσεις με καπιταλιστικές χώρες. Και βεβαίως είχαν. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε και στην Ολομέλεια, αν σας ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα όμως είναι άλλο. Ότι τέτοιου είδους δράσεις, τέτοιου είδους συμφωνίες, δράσεις λέω γενικότερα, που αναφέρατε κι εσείς κι εγώ, τέτοιου είδους συμφωνίες υπηρετούν την κερδοφορία και συμφωνώ απόλυτα σε ένα μαζί σας, του μεγαλύτερου ποσοστού κέρδους, όχι γενικώς του κέρδους, διότι αυτό επιδιώκουν επιχειρηματικοί όμιλοι σήμερα και η δράση η δική σας τους διευκολύνει σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό αν έχετε με επιχειρήματα να το αντιστρέψετε, είμαστε στη διάθεσή σας να τα ακούσουμε. Όμως δεν ακούσαμε κανένα επιχείρημα. Και από αυτό δεν έχουν να κερδίσουν το δεύτερο που είπαμε, λέω γενικά σαν άξονα, δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα μα τίποτα οι εργαζόμενοι. Ό,τι φόρους πάρετε από τους επενδυτές, στην περίπτωση που έχουν κέρδη, θα τα δώσετε ξανά σε αυτούς, είτε με φοροαπαλλαγές είτε με κίνητρα για να ξανάρθουν να επενδύσουν. Ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα.